Στα όμορφα νησάκια της πατρίδας μας, στις θάλασσες και στα καράβια, έχουν σήμερα γιορτή. Σήμερα η εκκλησιά μας τιμά τον Άγιο Νικόλαο. Πόσα και πόσα καραβάκια δεν έχουν πάρει το όνομά του. Και πόσα εκκλησάκια δεν έχουν το ίδιο όνομα με αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα πάταρα της Λικία Όταν μεγάλωσε, έγινε επίσκοπος λαμπρός στα μοίρα της Λυκίας πήρε ο Νικόλαος το όνομα Άγιος των Θαλασσών, προστάτης των καραβιών και των νησιών, από το θαύμα αυτό που έκανε. Κάποτε ταξίδευε ο επίσκοπος Νικόλαος για τα μέρη της Παλαιστίνης. Ξαφνικά σηκώθηκε άνεμος φοβερός και τρικυμία μεγάλη. Τα πανιά του καραβιού σκίστηκαν και τα κατάρτια έγιναν κομμάτια. Οι ναύτες, κίτρινοι από το φόβο τους και απελπισμένοι, περίμεναν τον θάνατο στην άκρη του καραβιού. Σε αυτή τη φοβερή στιγμή ένας μόνο ήταν ατάραχος και ήσυχος στην ψυχή. Ο Άγιος Επίσκοπος των Μύρων ο Νικόλαος. Οι ναύτες τον παρακαλούν και όλοι τον νικετεύουν να κάνει προσευχή, να γαλινέψει η θάλασσα. Και ο Άγιος προσεύχεται σιωπηλά, κοιτώντα πότε τα άγρια κύματα και πότε τον ουρανό. Και να, δεν τέλειωσε η προσευχή και η θάλασσα γαλήνεψε. Εκόπασε ο αέρας. Τα σύννεφα χάθηκαν και ο ήλιος ξαναφάνηκε στο γαλανό ουρανό. Οι ναύτες κλαίνε από χαρά και προσκυνούν τον Άγιο. Από αυτό το θαύμα και πολλά άλλα που γίνονται μετά το Άγιο όνομά του, έχουν οι ναύτες και οι θαλασσινοί προστάτη του στον Άγιο Νικόλο. Λένε από τη ζωή του και τούτο το συγκινητικό. Όταν ο Νικόλαος ήταν επίσκοπος στα Μοίρα, ζούσε στην πόλη αυτή ένας πολύ φτωχός άνθρωπος. Τούτο ο φτωχό είχε τρία σεμνά και συνετά κορίτσια, αλλά ήταν αδύνατο να τα παντρέψει γιατί ήταν φτωχά πολύ. Μέσα στην απελπισιά του πήρε την απόφαση ο φτωχό να στείλει τι κόρε του τι τρει σε χώρε μακρινέ. Να πάνε να δουλέψουν και α γίνουν ό,τι γίνουν. Όλα αυτά τα έμαθε ο Άγιος Νικόλαος. Και ένα βράδυ σκοτεινό που δεν τον έβλεπε κανείς, πηγαίνει στο σπίτι του φτωχού Ανοίγει την πόρτα του σιγά και του αφήνει χρήματα αρκετά για να παντρέψει την κόρη του την πρώτη. Την άλλη μέρα το πρωί βλέπει ο φτωχό άνθρωπο τα χρήματα στην πόρτα. Τα μάτια του δακρίζουν. Με τα λεφτά αυτά παντρεύει το πρώτο του κορίτσι. Μετά από λίγο, ο Άγιο πάλι, δειλά-δειλά, αφήνει καινούργια χρήματα για το κορίτσι του φτωχού το δεύτερο. Τα άφησε κρυφά και χάθηκε μέσα στη νύχτα. Την άλλη μέρα ο φτωχό κλαίει από χαρά για αυτό το δεύτερο το θαύμα. Δοξάζει το Θεό και τίμιο καθώ είναι, παντρεύει με χαρέ την κόρη του τη δεύτερη. Τώρα ο φτωχό ο άνθρωπο θέλει να βρει εκείνο που τον ευεργετούσε τόσο κρυφά. Νύχτε και νύχτε παραμόνευε πίσω από τον κήπο του σπιτιού. Και ένα, ένα βράδυ βλέπει τον Άγιο να έρχεται στο σπίτι του σιγά στα νύχια των ποδιών. Πλησιάζει την πόρτα του φτωχού και αφήνει πάλι χρήματα. Τότε ο φτωχό πετάγεται από το φράχτη και στέκεται στον Άγιο μπροστά. Πέφτει στα γόνατά του και του φιλεί τα χέρια με ευγνωμοσύνη απέραντη. Και ο Άγιος Νικόλαος μια χάρη μόνο ζητεί από τον άνθρωπο το φτωχό, τον ευεργετημένο. Να μην πει στον κόσμο τίποτα. Μόνο ο Θεός να ξέρει τι έγινε αυτά τα τρία βράδια. Και ο άνθρωπος τήρησε τον λόγο του. Η ευεργεσία έμεινε κρυφή, όπως δίδαξε ο Χριστός. Τη μέρα μόνο που ο Άγιος έφυγε από τη γη και πήγε στον ουρανό, ο άνθρωπος ο φτωχός είπε την ιστορία. Και όλοι δοξάζαν το Θεό. Από αυτή τη δεύτερη ιστορία ας μάθουμε σήμερα κι εμείς. Κάθε καλό που κάνουμε να είναι μόνο στο Θεό γνωστό. Εμείς να μην το διαλαλούμε.